στον κόσμο γενικά δεν αρέσει το άκουσμα της λέξης φόρος. Αυτό είναι δεδομένο. Αν γίνει έρευνα και σε ρωτήσουν, τι σου έρχεται στο νου. Είναι κάτι θετικό. Πρώτες λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό στο άκουσμα της λέξης φόρος. Σίγουρα δεν σκέφτεσαι διακοπές, ανεμελιά, κουτάβια, παιδικού ύπνου στον καναπέ. Πιο πολύ σκέφτεσαι λεφτά, δεν έχει λεφτά, δεν θα έχεις καθόλου λεφτά, θα πεθάνουμε όλοι. Αυτά. Επίσης, μέχρι ένας εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης να καταφέρει να συμπληρώσει τη φράση του μετά τη λέξη φόρος, όπως Ποιο θα φορολογηθεί, έχουν πέσει πάνω του πέντε παρουσιαστέ του Sky από διαφορετικά στούντιο. Ένα Μπούμαν, ο Άκη Κέρτσο, ο Στέφανο Τσιτσιπά και ο Πίνατ. Ο Πίνατ, βέβαια, μπορεί να θέλει να πέσει και πάνω στο Σκέρτσο, έχουν παρελθόν αυτοί οι δύο. Όταν λέμε πέντε δημοσιογράφοι, βάζουμε μαζί μέλη τη Νέα Δημοκρατία και δημοσιογράφου, γιατί δεν του ξεχωρίζει. Είναι αυτό το ξύλινο αυγό στο τσούγκρισμα που νομίζω του ξέρει, αλλά βγαίνουν πολύ σκληροί. Αυτέ τι μέρε η Νέα Δημοκρατία και τα μέσα μαζική ενημέρωση τη χώρα νούμερο 107 στην ελευθερία του τύπου έχουν ορμήσει πάνω σε εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, διαστρεβλώνοντας θέσει που αναφέρουν στα προγράμματά του σχετικά με την αύξηση τη φορολογία στου πλούσιου. Πόσο θα είναι σε κάθε κατηγορία. Χθε τοποθετήθηκε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ΣΤΑΡ και στη Μάρα Ζαχαρέα ο πρόεδρο <coughs> του ΣΥΡΙΖΟ, Άλεξη Τσίπρα. Είπε ότι μιλάμε για πολύ μικρή απόδοση στον κρατικό προπολογισμό, που δε, δεν είναι θέμα που αξίζει τον κόπο να συζητηθεί περαιτέρω και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι υπήρξε μια τοποθέτηση πολύ σοβαρή πάνω στο θέμα. Πώ τα νούμερα θέλουμε να μα πείτε. Ε, Σα είπα, είπα, είναι κάτι που είναι πολύ μικρή Στην απόδοση προ προγράμματο σχεδία. Ακούστε, ε, ένα πρόγραμμα εξελίσσεται στην πράξη. Άρα Εχθές, το αποσύρετε ο... από προ... το πρόγραμμα. Ο πρόεδρο είπε χθε ότι δεν είναι προτεραιότητα να συζητηθεί κάτι ένα τέτοιο, λεπτό, διότι γιατί η απόδοση είναι ίδιση. πολύ μικρή. Ένα το είπαμε αυτό. Και είναι η είδηση. Αυτό που είπε ο κ. Σίπελμαν. Στη σελίδα 7 του προγράμματό σα προβλέπατε πάντω μέχρι σήμερα, μέχρι χθε όπω λέτε, φορολόγηση των μερισμάτων άνω των 50.000 ευρώ από 5 έω 10% και προοδευτική δηλαδή, εξέλιξη στο 15%. Αυτό το αποσύρετε. Δεν αποσύρεται. Σα είπα ότι είναι, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μα και χθε ο Όλεξ Τσίπρα όταν ρωτήθηκε γι' αυτό είπε <συ leverans> ότι είναι μικρή η αποδοσή του και δεν είναι προτεραιότητα να συζητάμε κάτι <συ τέτοιο. Ναι, <συ> αλλά από πόσο από θα πούμε θα τα νούμερα, κύριε δε Τσίπρα. δεν με ακούτε όμω. Ο ελεύθερο επαγγελματία που σα ακούει τώρα, που δεν είναι όλοι μεγάλοι επιχειρηματίε, αυτό που έχει μια οίκε, μπορεί να είστε εσεί. Μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι ένα συναδελφό μα. Πολλοί συναδελφοί μα έχουν νίκαιε. Πού μπαίνει το όριο του 10, πού του 15. Τι ακούσατε την απάντηση του Αλεξάνδρου. Όχι, του δεν είναι απάντηση. Ξέρω ότι είναι μια ξεκάθαρη την πείτε πολιτική ότι τοποθέτηση. Δεν αυτά λοιπόν τα γκρουπούσκολα παρουσιάζονται με ψύχριμου τίτλου σε φιλοκυβερνητικά μέσα. Να, εδώ είναι απογευματινή. Δεν είναι σατυρική εφημερίδα, αλλά θα έπρεπε. Του λέει βαμπύρ. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι πίνουν αίμα. Κάποιοι την αμφισβητούν, αλλά έτσι κάνουν και με το γιατί έτσι κάνουν και με τον δράκο του κόμματο και με, με τη χαμένη Ατλαντίδα. Ό όλα αυτά υπάρχουν και κυρίω τα βαμπύρ. Και μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε είναι ότι τα βαμπύρ συχαίνονται του λεκανθρώπου. Θέλουν σκοτάδια και ερωτεύονται πολύ εύκολα. Σε καμία ταινία, σε καμία περίπτωση δεν έχουν έδρα στην Κουμουνδούρου. Μιλάμε για πρόγραμμα που σοκάρει τον πλανήτη. Ο Άκη Κέρτσο, απερχόμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέει σε δήλωσή του. Οι δύο νέοι μαρτυριάριδε του Πασόκ αυτή τη φορά μα αποκάλυψαν τρία μέτρα. Πρώτον, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα των επιχειρήσεων. Δεύτερον, την έκτακτη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Και τρίτον, την επαναφορά τη φορολογία στι γονικέ παροχέ. Φρίκι! Αυτό θα πούμε μόνο. Τα καζάνια τη κολάσεω είναι λίγα για ανθρώπου που θέλουν τέτοια μέτρα. Τέτοιοι άνθρωποι και οι φόροι που υποστηρίζουν είναι υπεύθυνοι για την παγκόσμια φτώχεια, την ανισότητα, την αδικία, την κλιματική αλλαγή και τα τραγούδια του κοκλόνι Είναι το Γιάνγκ που όλοι ξέρουμε ότι είναι ο μεγάλο κακό πάνω από το εκείνη. Είναι ο Λόλεκ, ο λόγο που δεν βλεπόταν τον Πόλεκ και Λόλεκ. Μην ρωτάτε γιατί, ξέρει ο Λόλεκ. Θέλω να διαβάσουμε λίγο αυτά τα μέτρα και να σκεφτούμε πόσου και ποιου φύγουν. Είναι αυτοί οι εχθροί τη πατρίδα που θέλουν να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή δηληστηρίων, παρόχων ενέργεια και άλλων. Αυτοί οι ρωσοτουρκόφιλοι, πράκτορε που χτυπάνε τον τίμιο μεροκαματιάρι Έλληνα με το τσαρδάκι των 800.000 ευρώ αντικειμενική αξία που θέλει να το μεταφέρει στο σπλάχνο του. Στο ίδιο του το αίμα. Να έχει ένα Airbnb να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφαλάκι του τουρίστα. Γιατί αυτή η φορολόγηση τη περιουσία στη γονική παροχή. Μιλάμε για περιουσία 800.000 ευρώ. Να μπούμε δηλαδή σε μια αγγελία, να δούμε τι παίρνει με 800.000, να καταλάβουμε κι εμεί, αν μα αφορά το μέτρο. Λοιπόν, αυτό δεν μοιάζει καθόλου με το σπίτι μου, είναι πολύ συγκυρισμένο. Λοιπόν, αυτέ οι, οι ερπετόμορφε ερυθρέ ταξιαρχίε θέλουν αύξηση του φόρου στα μερίσματα που παίρνουν οι μέτοχοι κερδοφόρων επιχειρήσεων. Φόρο που είναι στο 5%. Και εδώ θέλουμε την προσοχή σα. Ο φόρο στα μερίσματα είναι στο 5% και οι δημοσιογράφοι στο άκουσμα ότι μπορεί να αυξηθεί, του λένε βαμπύρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, η Ελλάδα με συντελεστή 5% έχει τη δεύτερη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΣΑ υποστηρίζει την αύξηση του φόρου στα μερίσματα σε έκθεσή του τον περασμένο Ιανουάριο. Δεν απογοητευόμαστε. Θα καταφέρουμε να πάμε στη θέση νούμερο 1 από τον πάτο. Όχι και δεύτερη. Πρώτη είναι η Λετωνία που το έχει τερματίσει. Έχει 0% φόρο. Α πάμε λοιπόν σε ένα αρνητικό ποσοστό. Δηλαδή, θα μοιράζεται ο μέτοχο τα εκατομμύρια από τα διελιστήρια και θα παίρνει και ένα fuel pass δώρο. Μα έχουν πρίξει τα σκότια με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη όταν θέλουν να δείξουν ότι η κρίση είναι μόνο εισαγόμενη. Αλλά όταν τα κάνουν πιο σκατά από όλε τι χώρε τη Ευρώπη μαζί, που αν τι έβλεπε σε κανονικό χάρτη, θα έχει χυθεί επάνω και μια κούπα καφέ, γλυκό μεγάλα για να μαζέψει και μίγα. Να κοιτάξουμε τι συμβαίνει σε κάποιε άλλε χώρε. Για τον ανώτατο συντελεστή στα μερίσματα. Βέλγιο, 30%. Πάλι, αλλά μας μα 12 φορέ καλύτερα. Δανία, 42%. Γι' αυτό. Γι' αυτό, όλοι λένε ότι δεν έχουν κοινωνικό κράτο στη Δανία. Έχετε ακούσει για market pass στην Κοπενχάγη. Γαλλία, 34%. Καλά, έχουν βάλει εκεί πέρα τόσα χρόνια τον οπαδό του κρατισμού. Δεν αφήνει την οικονομία να αναπνεύσει. Ιρλανδία, 51%. Εκεί σου απαλωτριώνουν και το σπίτι, αν είσαι μέτοχο. Και γι' αυτό το μέτρο φωνάζουν. Διαβάζουμε από άρθρο τη καθημερινή, όχι τη Πράβδα. Είναι μια μελέτη των Charles Bouassé και Antoine en Marte. Καλά, φοβερά ονόματα για μελέτη, ε! Μπράβο, Bouassé, μπράβο, Μάρτε, Ça va, Bouassé, ça va. Που δημοσιεύθηκε λοιπόν στο American Economic Review το Σεπτέμβριο του 2022 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση τη φορολογία στα μερίσματα οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων. Εξετάζοντα την αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 15,5% στο 46% στου επιχειρηματίε μετόχου και στα μέλη των οικογενειών του, κατέληξαν στο συμπέρασμα πω το μέτρο περιόρισε τη διανομή των μερισμάτων, αύξησε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και εν τέλει ενίσχυσε τι επενδύσει του. Τα επενδύουν αντί να τα τρώνε. Απαραδεκτό μετρό, Boisette, τραγική, τι μετρό είναι αυτό! Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λέει ότι με τη μείωση του φόρου μπήκαν περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία, περίπου 150 εκατομμύρια. Αυτό όμω ενισχύει το αξίωμα περί τσεπώματο. Και έχει του άλλου που λένε ότι είναι βαμπύρο όσοι μιλούν για φορολόγηση. Ποιον λέτε λοιπόν ότι ευνοεί αυτή η δημοσιογραφία, Τον Ερντογάν, τον Ρασπούτιν, του Μπόνεϊέμ που πλούτησαν από τον Ρασπούτιν, ή τα αφεντικά των δημοσιογράφων που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και εισπράττουν μέρισμα χωρί φόρο. Και τώρα, η ώρα του συντάγματο. Σύνταγμα. Άρθρο 4, παράγραφο 5. Οι Έλληνε πολίτε συνεισφέρουν χωρί διακρίσει τα δημόσια βάρη, ανάλογα με τι δυνάμει του. Ο λαϊκό άνθρωπο αντέχει, γι' αυτό του βάζουν βάρη. Δεν έχει το φλούφλι το βιομήχανο. Επειδή αντέχει πολύ, του ζητάνε πολλά. Μπράβο, λαϊ, είσαι παλικάρι. Και μια που μιλάμε για οικονομία, καλό είναι να βλέπουμε και ένα νούμερο. Ενώ αριθμό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποστηρίζει ότι μείωσε δεκάδε φόρου. Αλλά στην πράξη, μη μειώνοντα τον ΦΠΑ, έχει αυξήσει την έμεση φορολογία με αποτέλεσμα στα ταμεία του κράτους να μπαίνουν περισσότερα χρήματα αφού ο κόσμος συνεχίζει να αγοράζει γιατί έχει κάτι περίεργα βίτσια όπως ας πούμε να τρώει. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο γνωστός ως ΦΠΑ, είναι ένα από τα κενά δαιμόνια που εισάγει στη ζωή μας ο Υπουργός Οικονομικών και το νέο έτος το 1987. Ποιος συντελεστής του ΦΠΑ σας αρέσει περισσότερο? Δεν έχω ιδέα από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω. Για το ΦΠΑ θέλω να σα ρωτήσω, αν ήταν στο χέρι σα τι θα τον κάνατε. Θα τον έκλεινα. Γιατί όσο και να είναι, ε, στράφεται ας πούμε, στους μικρούς εδηματίες, στους μικροεμπόρους. Δεν θα μπορώ ας πούμε, να το υπερσέλνω στα έξοδα. Σα αρέσει ο ΦΠΑ. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν έχω πιο Δεν ξέρω. Ας πούμε, τι... Αλλά όσο και να είναι, έχει επιβαρύσεις και στον εργαζόμενο, και στον εμπόρο και στον μικρό εσφυδηματία. Είμαι δεν με ενδιαφέρει αυτό το πρόσωπο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πρόσωπο. Είναι πολύ απλό το πώ συμβαίνει αυτό. Έχει ένα προϊόν με ΦΠΑ, α πούμε, 10%. Αν το προϊόν έχει τιμή 10, ευρώ, ο φόρο είναι 1 ευρώ. Αν η τιμή πάει στα 15 με τον ίδιο συντελεστή, ο φόρο είναι 1,5 ευρώ. Και αν το επιχείρημα είναι ότι η μείωση του φόρου δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, τότε πρώτον σταμάτα τι παπαριέ περί αυτορύθμιση και δεύτερον σταμάτα την αντιπαράθεση. Σήκω και πηγαίνει να κάνει καμιά δουλειά. Γιατί η δουλειά του κράτου είναι να ελέγχει την αγορά. Η υπεραπόδοση του ΦΠΑ είναι βασικό στοιχείο τη θετική εικόνα τη εκτέλεση του προπολογισμού με σχεδόν μισό δισεκατομμύριο επιπλέον έσοδα το πρώτο τετράμινο του 2023. Γιατί μισθρώμε κονσέρβε και αυτοί κερδίζουν από τον πληθωρισμό, γιατί ανεβαίνουν οι τιμέ και μαζί οι έμεσοι φόροι. Εν τω μεταξύ, κάνουμε όλη αυτή την προεκλογική συζήτηση για τα προγράμματα των τριών πρώτων κομμάτων χωρί τον ξενοδόχο. Που εκτό από ξενοδόχο έχει κάποιε άλλε παράλληλε εργασίε. Είναι. Ξαρά που ψαρεύει με δυναμίτη και βάζει και βόμβε σε τράπεζε. Το κοgliφο, α πούμε. Σου δίνει δάνειο και μετά εσύ ξεπουλάς καμιά δεκαπενταριά αεροδρόμια. Α, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη μεταπρογραμματική έκθεσή τη για την Ελλάδα. Ο όρο μεταπρογραμματική έκθεση είναι αντιφατικό. Μεταπρογραμματική σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια πρόγραμμα στήριξη. Και λε, αν είναι μεταπρογραμματική, τι μα νοιάζει, τι λένε, αφού δεν είμαστε σε πρόγραμμα πια. Δηλαδή, εσύ νομίζει ότι έχει τελειώσει το Λύκειο έγινε φοιτητή, έχει τώρα όλο το μέλλον μπροστά σου. Όλα σου τα όνειρα είναι στο χέρι σου. Και ξαφνικά αρχίζει να βαράει τα κουδούνια ο καθηγητή τη χημία. Να σου πει ότι έχει εδώ τη βαθμολογία σου και να διαβάσει, παίζει τα μήνυμα στην ίδια τάξη και εμφανίζεται και σου λέει: Πάμε, ασκήσει τον υπολογισμό του ΠΧ τη ε, σταθεράς ιοντισμού, ο βάσης βάση στο βαθμό ιοντισμού ενό διαλύματο, χρήση του νόμου αρέωση του Όσταλ. Αν δεν είναι, φιάλτης, είναι μια καλή ευκαιρία να σκεφτεί ότι ίσω δεν έχει τελειώσει το Λύκειο. Και πω όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τώρα δεν έχουμε μνημόνια και θα κάνει ό,τι θέλει, ίσω και να μην ισχύει. Γιατί επίση στην έκθεση αναφέρονται τα πλεονάσματα 2,5% ότι θα χρειαστεί να ιδιωτικοποιήσουμε ό,τι δεν έχουμε ιδιωτικοποιήσει. Διαβάστε Σαραμάγου για λεπτομέρειε. Στην έκθεσή τη η Κομισιόν έχει και αυτή κάποια κοινωνικά αιτήματα. Όπω πρώτα, τη ραγδαία μείωση και στη συνέχεια τον τερματισμό των μέτρων στήριξη στην ενέργεια αυτό που φτυνέλει τους λογαριασμούς του ρεύματος, ε, από το 4,1% του ΑΕΠ το 2022, πρέπει τα μέτρα να πέσουν στο 0,9% το 2023 και να εκμηδενιστούν το 2024. Φτάνει η στήριξη. Είμαστε σαν τα πουλάκια που ανοίγουν τα φτερά τους για πρώτη φορά μόνα τους. Επίσης, προβλέπει ότι αυτό το δίθεν success story με την ανάπτυξη, 5,4% επειδή έρχεται το κάθε κοράκι και παίρνει εκείνη την περιουσία, θα επιβραδύνει στο 2,4% το 2023 και στο 1,9% το 2024 λόγω της αυστηρής νομισματικής πολιτικής της επαναφοράς των δημοσιονομικών κανόνων. Προβλέπει επίσης τη συνέχιση του παγώματος των τριετιών, τουλάχιστον μέχρι το 2025 και σε πλήρη εφαρμογή του Μνημονιακού Νόμου του 2012. Αυτά για να πούμε κάτι ευχάριστο και τώρα να γυρίσουμε στους φόρους. Όταν τρομοκρατούν τον κόσμο λοιπόν, του λένε ότι τη φορολογήσουν την περιουσία. Ας δούμε τώρα την περιουσία, μέσα από τα στοιχεία του Ταμείου Εγγύηση Καταθέσεων και Επενδύσεων για τι Τραπεζικέ Καταθέσει στο τέλο του 2022. Βλέπετε εδώ. Αυτό το μεγάλο μπλε στην αριστερή πίτα που είναι σαν τον Μπάκμαν, ε, αυτό είναι το 72,5 των καταθετών στι ελληνικέ τράπεζε. Που έχει υπόλοιπα από 0 έω 1000 ευρώ. Στη δεξιά πίτα δεν βλέπετε τον μπλε Πάκμαν γιατί το έφαγαν τα τέρατα των ολιγαρχών και τον μπλε είναι εκείνη η μικρή γραμμούλα καθώς αυτό το 72,5% των καταθετών έχει μόνο το 1,4% των καταθέσεων. Αν μπερδευτήκατε με τα πολλά ποσοστά μπορείτε τώρα να συνδεθείτε στο e-banking. Να αφήσετε ένα δάκρυ να κυλήσει. Και να επανέλθετε για να σας πούμε εμείς τα θετικά. Μην πατήσετε καν πώς στο βίντεο. Εγώ είμαι εδώ. Περιμένω. 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 Περιμένετε, γιατί έχουμε και αυτό που έχει κάνει δύο φορέ λάθο τον κωδικό και τώρα πληκτρολογεί και αποσυνδέει καλώδια βόμβα. Ψυχραιμία. Α, δικέ. Εντάξει. Είδε πώ έχει μέσα το λογαριασμό. Συνεννοηθήκαμε τώρα. Αυτό εννοούμε. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν εκεί έξω συμπολίτε σα που έχουν από 100.000 ευρώ και πάνω στι τράπεζε. Αυτή είναι το 0,7% των καταθετών. Αλλά αυτοί ελέγχουν το 42% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή πάνω από 77 δι. Το μισό πλούτο τον έχει λιγότερο από το 1%. Θυμάστε το σύνθημα για το 1% ε, Αυτό εννοούσε. Επίσης, το 2020 κατήχαν αυτοί το 36,5% του συνόλου των καταθέσεων. Το 2021 αυξήθηκε το ποσό. Αυξήθηκε το ποσοστό στο 40% και πέρσι αυτό στο 42%. Δηλαδή ανοίγει κι άλλο η ψαλίδα. Αυτοί οι λίγοι έχουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πλούτου. Θυμάσαι αυτή την ωραία κονσερβούλα, μη σου μπαίνουν ιδέες. Αυτοί που ζαχάρονε και δεν σου φτάναν τα ψηλά να την αγοράσει, ε, είναι αυτό το 5,5% από το 36,5% 42% που έχουν αυξήσει την περιουσιούλα του από το λογαριασμό του ρεύματό σου. Να σημειώσουμε εδώ ότι το να έχει καταθέσει 0 με 1000 ευρώ είναι πολύ πιθανό να σημαίνει ότι πρακτικά δεν έχει καταθέσει, απλά έχει περισσέψει λίγο μισθό από τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο σε ένα συνέδριο καταθετών, μια κατασκήνωση, ένα party, και ζητήσει να τον βάλουν, να πει πού είναι η ομάδα 0-1000, μπορεί και να το πει, ξέρει κάτι δεν είσαι καταθέτης, με το ζόρις δικαιούσε κάρτα. Και επίσης, από αυτούς που έχουν από 100.000 και πάνω είναι πολύ πιθανό ένα σημαντικό μέρος να έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Κίνητα, μετοχές, χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού, μπορεί και offshore, από αυτά που φαίνονται λέμε τώρα. Βλέπεις δηλαδή αυτά τα στοιχεία και σε ρωτάει ο άλλος. Θε να φορολογήσω λίγο παραπάνω αυτό το 0,7% που αυξάνει συνεχώ τι καταθέσει του, μπα και ελαφρύνω λίγο εσένα. Μήπω, α πούμε, πέρα από τους παρόχους με τα υπερέσοδα σε περίοδο παγκόσμιας κρίσης, κάποια στιγμή να δούμε πάλι τη φορολόγηση των εφοπλιστών που έχουν βάλει τις φοροαπαλλαγές τους στο σύνταγμα από την εποχή της Χούντας. Και αυτό παρεμπιπτόντος ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξε να το αλλάξει. Μήπως είναι καλή ιδέα να μην εισπράττουν οι τράπεζες 1,2 δις ευρώ σε ένα χρόνο από καταχρηστικά χαράτσια στις συναλλαγές και να πανηγυρίζουν μετά για την κερδοφορία τους. Ισχύει το ίδιο για τον ΣΥΡΙΖΑ, δε παραπάνω. Μήπω είναι καλή ιδέα να μην αυξάνεται 169% η κερδοφορία 30 εισηγμένων στο χρηματιστήριο μεγάλων εταιριών με πάνω από ένα δι συνολικά κέρδη σε τρει μόνο μήνε, όταν οι έρευνε δείχνουν ότι οι πολίτε κόβουν έξοδα, τρόφιμα και ψυχαγωγία για να την παλέψουν. Και θα με ρωτήσει κανεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική. Ισχύει και πάλι η παγκόσμια σταθερά που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε κάνει κατά και η Νέα Δημοκρατία τα έκανε ακόμη χειρότερα. Καταρχά, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μειώσει το φόρο στα μερίσματα από το 15 σε 10 το 2018, σβήνοντας έτσι την αύξηση, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το κάνει 5%. Οπότε αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελπίδα μας για φορολόγηση του πλούτου, δεν θα γίνει. Αν ρωτάτε αν η Νέα Δημοκρατία είναι χειρότερη, η απάντηση είναι πάντα ναι. Ακριβώ όμω επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μην φοβήσει και κανένα νοικοκυρέο, τραπεζίτη, ολιγάρχη, και επειδή δεν το λε και Σοβιετία να μειώνει το 10% το φόρο μερισμάτων, την ώρα που γίνεται αυτή η προπαγάνδα, δεν μπορεί να πει στο δημοσιογράφο: Ερχόμαστε για το σπίτι του αφεντικού σου. Σταμάτα να τον γλύφει. Μάζε τα πραγματά σου. Πέμψε τη μαζεβαλίτσα. Και καταλήγει αμυνόμενο. Με την ατυχή διατύπωση δεν είναι προτεραιότητα. Που σε ένα εχθρικό πάνελ δεν λέει τίποτα. Σε κάνουν σκόνη. Θα καταλήξουμε σε αυτό το επεισόδιο με ένα χρήσιμο και διδακτικό συμπέρασμα για όλη την οικογένεια. Στη ζωή υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα όταν ένας δημοσιογράφος προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά, γιατί υπερασπίζεται την περιουσία του αφεντικού του ή τη δική του, πρέπει να του την εξηγούμε ευγενικά. Όταν πάλι δεν την καταλαβαίνει, να την εξηγούμε πάλι. Αν χρειαστεί και τρίτη φορά, δεν έχει νόημα, θα χρειαστεί να αδιαφορήσουμε για το τι κατάλαβε και να περάσουμε στη δράση. Α, τώρα που σας βρήκα. Όσοι κοιτάξατε πριν το λογαριασμό σας και είδατε ότι για κάποιο μυστηριώδη λόγο δεν είναι άδειο. Να κάνετε μια συνδρομή στο The Press Project και να στηρίξετε την εξάρτητη δημοσιογραφία.